Σε πες και ποιοι είναι εδώ. Εδώ λοιπόν είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Λαπαβίτσας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο καθηγητής, και ο κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η Χριστίνα Ικοραή από τη ΡΙΑΛ. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Ρωμανιάς Παραμέρα, Γενικός Γραμματέας. Καλημέρα κύριε Λαπαβίτσα, καλημέρα κύριε Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία έβαλε το δούνο του στο παιχνίδι. Ακριβώς γιατί η ίδια θεώρησε ότι δεν έχει τους μηχανισμούς. Και δεν το βάλε μόνο στην Ελλάδα, το βάλε στην Ιρλανδία, το βάλε στην Πορτογαλία. Το βάλε στην Κύπρο. Άρα δεν είναι κάτι απλό. Πολιτικά δεν υπάρχει συνένεση για την έξοδο του Δουνουτού. Θυμάστε πολύ καλά το μεγάλο όχι το οποίο φάγαμε σαν κυβέρνηση όταν είπαμε να πάμε να αποπληρώσουμε νωρίτερα το Δουνουτού και να αποχωρήσει και να τελειώσει το πρόγραμμα που τρέχει ως το 16. Το όχι το έχουμε εισπράξει και στο παρελθόν. Και η κυβέρνηση... Η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Βαρβιτσιώτη, γιατί η Ιρλανδική, αν θυμάμαι καλά, η Πορτογαλική πέρασε απόφαση από τα ευρωπαϊκά όργανα να αγοράσει πίσω το δάνειο, διότι τώρα πλέον μπορεί και δανείζεται με πολύ χαμηλότερο. Άρα λοιπόν βγήκε στις αγορές. Εμείς ζητήσαμε πριν βγούμε οριστικά στις αγορές, πέρυσι το Σεπτέμβριο ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε την έξοδο του Δουνουτού και ήταν η χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεύτερο. 20 δις τα οποία πρέπει να πληρώσουμε στο Δουνουτού. Σημαίνει ότι θα πρέπει να συνάψουμε ένα καινούριο δάνειο. Το καινούριο δάνειο πρέπει να εγκριθεί από τα υπόλοιπα κοινοβούλια. Δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε στα κοινοβούλια τα ευρωπαϊκά υπάρχει διάθεση για τη στήριξη ενός καινούριου δανεισμού της χώρας. Ήδη υπάρχει ρήγμα στους χριστιανοδημοκράτες. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Βαβιτσιώτη. Τρίτο. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αποχώρηση του Δουνουτού από τις διαπραγματεύσεις και όχι από τον έλεγχο της Ελλάδος, δείχνει το εξής, ότι όλο αυτό το οποίο ακούμε, όλες τις διαβεβαιώσεις τις οποίες ακούμε, τις μονότονες διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, δείχνει ότι δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία. Πάντως και ο Μοσκοβισή το είπε αυτό. Ναι. Ο Ντάζεμπλουμ το είπε. Πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Το χρηματιστήριο χτες ανέβηκε 8%. Οι τράπεζες. Και το βράδυ, να δούμε σήμερα τι θα κάνει το χρηματιστήριο. Το πιο βασικό όμως, κύριε Παπαδάκη, είναι προσέξτε όμως. Το Δουνουτού δεν είναι απλά στο παιχνίδι. Το Δουνουτού έχει μια σκληρή σύμβαση. Μήπως όμως έχει με ψεύτικα στοιχεία. Γιατί αυτό κατηγορεί. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα και θέλω να το συζητήσουμε με εσάς. Εδώ το μεγάλο θέμα με το Δουνουτού που επιμένει, έχει τσιτώσει τα πόδια με τις συντάξεις. Βγήκε χτες ο κύριος Τζέρι Ράις, ο εκπρόσωπος του Δουνουτού, και είπε το εξής φοβερό, το οποίο δεν συμβαίνει. Ότι η κατώτατη σύνταξη, ότι η ελληνική, είναι στο κάτι λιγότερο από τη γερμανική. Λάθος. Το 44,8% των Ελλήνων παίρνει συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Έτσι ακριβώς. Το 89,4% των συνταξιούχων που παίρνουν σύνταξη γύρατος είναι πάνω από 61. Το Δουνουτού λέει ότι είναι κάτω από 56. Με ένα πάτημα κουμπιού αυτή τη στιγμή, ακούστε, να του στείλω εγώ τα στοιχεία. Ένα λεπτό. Έχουμε ή η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε ψεύτικα στοιχεία ή η σημερινή κυβέρνηση έδινε ψεύτικα στοιχεία. Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος μηχανοργανώθηκε και έχει πλέον τα στοιχεία και για τη μέση σύνταξη που δίνει και για την ηλικία των συνταξιούχων και όλα. Το Δουνουτού είπε κάτι πολύ σημαντικό εχθές. Είπε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα ενισχύεται με 10% του ΑΕΠ όταν μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι το 2,5%. Και, αλλά έπρεπε να το απαντήσουν εκείνη τη στιγμή, κύριε Βαρβιτσιώτη, ότι έχουμε και 1,5 εκατομμύριο ανεργία. Λοιπόν, γι' αυτό επιδοτείται το λοιπόν, ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό, οι οποίοι προκλήθηκαν τις πολιτικές του. Αυτό ας καθίσει να το δει η διαπραγματευτική ομάδα και να δει ποια επιχειρήματα θα φέρει. Το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι τελειώνει ο χρόνος. Και όταν ναι, τελειώνει ο χρόνος με ψεύτικα στοιχεία, σας λέω όμως. Με ψεύτικα στοιχεία. Αν είναι ψεύτικα, κύριε Παπαδάκη, να σας πω κάτι. 4,5 μήνες τι κάνουνε. Δεν ξέρω. Τι διαπραγμάτευση κάνουνε. Αυτή... τι είναι αυτά τα Brussels Group τα οποία συστήσαμε, είπαμε δεν είναι τρόικα. Ναι, μας έχει κοστίσει όμως 70 χιλιάρικα η μετάβαση των στελεχών στις Βρυξέλλες. Να σας πω τώρα. Όχι, να σας πω εγώ. Να σας πω εγώ. 4 μήνες δεν διαπραγματευόμαστε. 4 μήνες δεν διαπραγματευόμαστε. Μόνο μετά τη ρήγα και μετά την ουσιαστικά τον μπλόκο στην παρουσία Βαρουφάκη,
και την απόσυρση Βαρουφάκη, αρχίσαμε να μιλάμε με νούμερα και στοιχεία. Μέχρι τότε κάναμε φιλολογικές διαλέξεις. Αν λοιπόν 4 μήνες για να κάνουμε σύντομη. Επειδή λέτε για ψεύτικα στοιχεία. Όχι, έχει διαπιστώσει. Ή του στρατού είναι ψεύτικα ή του προηγούμενου είναι ψεύτικα. Μα με συγχωρείτε. Ας πάει ο κύριος Στρατούλης να τα παρουσιάσει και να τα βρούνε. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να το κρίνουμε εδώ πέρα. Το πιο βασικό που πρέπει να κρίνουμε όχι. Είναι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Είναι δουλειά με δική μας. Είναι δουλειά δική μας. Διαπραγματεύεται με στοιχεία. Εάν κάνουμε τους Έλληνες συνταξιούχους του τρέχουν τα πατσάκια. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι αν πηγαίνουμε και ζητάμε χρήματα με ψεύτικα στοιχεία είναι δικό μας πρόβλημα. Και κάθε άλλο παρά. Και θα πρέπει να είναι προς τα πάνω όμως τα ψεύτικα στοιχεία, δεν είναι προς τα κάτω. Όπως ας το λύσει η διαπραγματευτική ομάδα. Δυστυχώς η διαπραγματευτική ομάδα αντί να καθίσει να τα λύσει, περιφέρεται από τηλεοπτικό σταθμό σε τηλεοπτικό σταθμό και από συναυλία σε εκδήλωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη. Πάντα πραγματικότητα. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Για να μην λέμε στον ελληνικό λαό πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. 82 δις. Έχει ρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη ρευστότητα της Ελλάδος. 82 δις, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή η θηλιά στην οποία υπάρχει η Ελλάδα. Διότι τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόγραμμα, τα 82 δις θα ζητηθούν από το τραπεζικό σύστημα. Μην μπερδεύεστε, κύριε Πρέφη. Όχι, 82 δις. 82 δις είναι η ένεση ρευστότητα. Λοιπόν, μην το συζητάτε. Μην επικεντρώνουμε την προσοχή μα. Μα λένε ότι παίρνουμε τι μεγαλύτερε συντάξει στην Ευρώπη. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Μα λένε ότι έχουμε πλούσιου συνταξιούχου. Κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Εδώ ο κύριο Λαπαβίτσα έχει μιλήσει για τη ρήξη. Και πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι σημαίνει η ρήξη. Αν η ρήξη είναι πολύ πιο επώδυνη από την οποιαδήποτε επώδυνη συμφωνία. Ποιες είναι οι συνέπειες, λοιπόν, γιατί αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι η στιγμή που πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κ. Λαπαβίτσας μας μιλάει για το Plan B που είναι η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Το έχει πει. Δεν σα λέω, τα έχω εδώ πέρα πόσες φορές το έχει πει. Και αυτό σημαίνει ότι η χώρα με μαθηματική ακρίβεια. Με μαθηματική ακρίβεια θα μπει σε μία μέγενη άνευ προηγουμένου. Μέγενη. Διότι την πρώτη στιγμή αυτό που θα συμβεί είναι οτιδήποτε έχουμε στην τσέπη μας θα μειωθεί στο μισό. Η δυνατότητά μας η αγοραστική θα πάει στο μισό. Γιατί δεν θα υπάρχει υποτίμηση, κύριε Λαπαβίτσα, οικονομολόγος είστε. Δεν κάνουμε εδώ ακριβώς πολιτική επειδή συζήτηση. Ακριβώς επειδή είμαι οικονομολόγος δεν λέω ναι, τέτοια. Τι λέτε λοιπόν. Λοιπόν ωραία. Αυτό ως λοιπόν. Οικονομολόγος. Εσείς λέτε ότι θα κάνουμε λεφτά από τους Κινέζους και τους Ρώσους τώρα. Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε. Κόλαση η δραχμή. Ρωτάω, είναι κόλαση και τα μνημόνια, η συνέχεια των μνημονίων. Κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι υπερδραχμής, υπόψη το λέω και δεν είμαι υπερδραχμής. Δεν είμαστε μεταξύ είμαστε μεταξύ κακοσμή κόλαση και λίγο κόλαση μεταξύ του λίγου. Ένα λεπτό. Μην μπερδευόμαστε. Η δραχμή δεν είναι η δραχμή του 1999. Σίγουρα. Η δραχμή είναι... Από εκεί που έχεις ένα ευρώ θα πας στο μισό ευρώ. Τα δάνειά σου θα τα χρωστάς εις ολόκληρο και σε δραχμές. Και η αγοραστική σου δύναμη και η δυνατότητα εισαγωγών θα είναι μηδενική. Δεν θα μπορείς να εισάγεις τίποτα, καμία επιχείρηση, κανένα εμπόρευμα, αν δεν πας εάν να καταθέσεις όμως... εις ολόκληρον σωστό, και σε σκληρό συνάλλαγμα τα λεφτά στην τράπεζα. Από την άλλη, εάν παραμείνεις σε σκληρά ένα λεπτό κύριε Παπαδάκη, γιατί το ξεπερνάτε πολύ εύκολα. Όχι καθόλου. Το ξεπερνάτε πάρα πολύ εύκολα. Καθάλλο παρά. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει δελτίο τελικά στα πάντα. Στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στα καύσιμα. Και θα υπάρχει και άμεση φτωχοποίηση του συνόλου της κοινωνίας. Του συνόλου της κοινωνίας. Και θα είμαστε βορρά στον οποιοδήποτε θα θέλει να σας αγοράσει μπιρ παρά. Και θα σας πω και κάτι. Επειδή κάποιοι ελπίζουν ότι θα μας αγοράσουν μπιρ παρά. Θα μας αγοράσουν αφού φτάσουμε στο απόλυτο σημείο εξαθλίωσης. Όχι την πρώτη μέρα θα σκάσουν άνθρωποι με βαλίτσες, με χρήματα και θα αρχίσουν να αγοράσουν. Εγώ... Ο κύριος Λαπαβίτσας έχει πει ότι αυτό το θεωρεί απίθανο να συμβεί την επόμενη της ρήξης. Κοιτάξτε, όποιος νομίζει ότι από τη ρήξη θα χαριστούν τα δάνειά του και επειδή θα πτωχεύσει το τραπεζικό σύστημα δεν θα χρωστάει, γελιέται. Όποιος νομίζει ότι από τη ρήξη αύριο το πρωί θα βρει δουλειά, έστω και σε δραχμές, 200 ευρώ το μήνα. Σε μια κατεστραμμένη χώρα.
σε μια κατεστραμμένη χώρα, τότε νομίζω ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση της χώρας που την έφερε σε οικονομική και πολιτική ανάπτυξη. Το προείπατε ότι δεν έχετε τα λεφτά και το μεσημέρι τα βρήκατε. Αλλά. Μπερδευτήκατε, εσείς αναφέρεστε στον Απρίλιο, εγώ αναφέρομαι στο Φλεβάρι. Ναι, τώρα όμως, κύριε Μάρδα, εχθές η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Εχθές η κυβέρνηση, με επίγον έγγραφο του κυρίου Βούτσι, ζητάει και τα υπόλοιπα χρήματα από όλους τους φορείς του δημοσίου. Με τον κίνδυνο να σταματήσει πλέον οποιοδήποτε έργο σε όλη την Ελλάδα και την απένταξη των έργων του ΕΣΠΑ. Επίγον έγγραφο, εχθές έστειλε ο συνάδελφός σας, ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο κ. Βαρβιτσιώτης. Προς όλους τους φορείς του δημοσίου για το σάρωμα και των υπολείπων διαθεσίμων. Να απαντήσει, κύριε. Ο κ. Βαρβιτσιώτης. Δεν μπορεί. Να λέμε. Είναι στο τηλέφωνο να απαντήσει όμως. Ναι, κύριε Παπαδάκη, να απαντήσει. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι κάτι συνηθισμένο η αναβολή της καταβολής δόσης στο Δουνουτού που έχει συμβεί μόνο στην περίπτωση της Άπια πριν 30 χρόνια. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε σε μία διαδικασία ρήξης πλέον στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης και να μην υπάρχει μία σαφή απάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να απαντήσει όμως, να απαντήσει, είναι στο τηλέφωνο κύριε Βαρβιτσιώτη. Θέλω να την σαφή απάντηση. Κατά πόσο να απαντήσει δυνατότητα. Δεν γίνεται έτσι. Μισθού είναι ερώτημα αυτό. Δεν είναι ερώτημα. Ερώτημα είναι. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται ένα το ερώτημα γιατί. Παρακαλώ. Έχετε. Να απαντήσετε σε ερωτήματα αυτό. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Έχετε τη δυνατότητα. Παρακαλώ κύριε Βαρβιτσιώτη να απαντήσετε. Στην επιστολή του κυρίου Βούτσι, η οποία έγινε σε συνεννόηση μαζί μου. Υπενθυμίσαμε στους κάποιες περιφέρειες και κάποιους δήμους την υποχρέωση τους απέναντι στον νόμο, αναφερόμαστε σε νόμο και όχι σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμά τους. Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμά τους. Η έννοια του διαθεσίμου συνδέεται με την έννοια του περισσεύματος και όχι με την έννοια των χρημάτων που χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα. Πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Έχετε θέσει 5 ερωτήματα, αλλά πρέπει να τα απαντήσετε. Όχι, είναι ο κύριος Βαρβιτσιώτης, δεν ήταν ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Αλλά τότε δημιουργούνται και λάθος εικόνες. Ξέρετε, εδώ είναι η πολιτική παρέμβαση, είναι και οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Κύριε Βαρβιτσιώτη, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν είναι περίσσευμα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το μείζον το διαθέσιμο. Το μείζον δεν είναι. Το μαρτύριο του Σισύφου, Το έχω περάσει και με εσάς αυτό. Το κάθε μέρα να κλείνει συμφωνία, να μην κλείνει συμφωνία. Κάθε μέρα. Λύνεται, έχουμε πρόβλημα ρευστότητας ή δεν έχουμε πρόβλημα. Ενώ εσείς συμφωνούσατε αμέσως. Όχι κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν είπα ότι ζούσαμε σε παράδεισο. Δεν ζούσαμε σε παράδεισο. Αλλά είχαμε μία απόφαση που έλεγε ότι στις 28 Φεβρουαρίου τελειώνουμε το μνημόνιο. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στις 30 Ιουνίου και από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά θα μπαίναμε χωρίς ευθύνες δικές σας. Γραμμή στήριξης. Χωρίς ευθύνες δικές σας για το ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα, κύριε Παπιτσιώτη. Δεν βάλατε φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν είπα. Να σκάνετε εσείς την αξιολόγηση. Να σας πω κάτι. Κυρία Κοραή, πολύ. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχετε βεβαίως ευθύνες σας. Βεβαίως έχουμε και έναν όλα μαγικά. Να σας πω κάτι. Δεν είχαμε καμία αντιπολίτευση που μας έλεγε προχωρείτε τις μεταρρυθμίσεις. Για να μην γελιόμαστε. Μα μεταρρύθμιση ήταν η μείωση μισθών. Είχαμε μεταρρύθμιση. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Πετε μου μία μεταρρύθμιση. Πείτε μου ένα νόμο που ψήφισε η αντιπολίτευση. Ένα. Και εσείς πέστε μου μία μεταρρύθμιση. Ένα νόμο. Εσείς πέστε μου μία αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Ένα. Μία διάταξη. Καμία. Ούτε το ελάχιστο εγγυημένο. Δεν είμαστε αντιπολίτευση εμείς εκτός. Όχι. Για να ζούμε και το. Για να βλέπουμε και το. Πέστε μου εκτός. Εμείς λέμε σε μία κυβέρνηση. Πέστε μου εκτός από μειώσεις μισθών, συντάξεων και φορολόγηση. Ένα νόμο αναπτυξιακό. Ένα. Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα στην εποχή της κρίσης τη φέραμε στο λιμάνι. Ένα νόμο σας λέω. Ένα νόμο. Για πραγματικό. Για πραγματικό πράγμα. Το μεγαλύτερη επένδυση. Ένα νόμο σας είπα εγώ. Αναπτυξιακό. Τους τότε. Εγώ σας είπα ένα νόμο αναπτυξιακό. Απ' έξω. Χίλιες θέσεις εργασίας. 230 εκατομμύρια επένδυση. Τι λέτε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Κύριε Βαρβιτσιώτη, πρέπει να προχωρήσουμε.